Με γρήγορους ρυθμούς προχωράνε οι εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας που διεξάγονται στον ΒΟΑΚ στο τμήμα από την περιοχή του Γαζίου μέχρι λίγο πριν τον κόμβο Γιοφύρου στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη ροή των έργων, είμαστε ικανοποιημένοι από την πυκνή σήμανση η οποία έχει τοποθετηθεί για την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε αυτό το τμήμα του βορειοδικού άξονα. Και πιστεύουμε ότι θα το ολοκληρώσουμε και χωρίς όχληση των πολιτών και των οδηγών το επόμενο διάστημα. Μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση των εργασιών, με στόχο την ασφάλεια και την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Στη συνέχεια θα πιάσουμε την αριστερή λωρίδα, πάλι στο ίδιο κομμάτι, από την περιοχή μετά το Γάζι μέχρι τον Άι Γιάννη το Χωστό, τον κόμβο της Γιοφύρου, και ελπίζουμε μέχρι την έναρξη της τουριστικής σεζόν να έχουν ολοκληρωθεί, έχοντας παραδώσει έτοιμο το έργο της ασφαλτόστρωσης περιμετρικά του Ηρακλείου για μια τόσο σπουδαία από πλευράς κίνησης και ασφάλειας περιοχή. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των έργων πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν για να υποδεχτούν τους επισκέπτες στο Ηράκλειο. Αν χρειαστεί, θα εργαστούν και τη νύχτα, δηλώνει η Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρώτες μαζικές αφήξεις τουριστών. Είμαστε χαρούμενοι που ολοκληρώνεται αυτό το έργο των 16,5 εκατομμυρίων, που όλο το κομμάτι από την Παπαναστασίου μέχρι τα λινοπεράματα θα έχει νέα αντιολισθηρή άσφαλτο, η οποία θα συμβάλλει στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στην οδηγική ασφάλεια γενικά των πολιτών το επόμενο διάστημα.